Λοιπόν, πάμε τώρα, παιδιά, να δούμε τι ακριβώς γίνεται με τον Γιώργο Λιανό, ο οποίος ρωτήθηκε σήμερα στη ραδιοφωνική εκπομπή στο Σφαίρα τι ακριβώς συμβαίνει με τον Ηλία τον Μπόγδανο και μας τα είπε χαρτί και καλαμάρι. Όπως μας είπε τελικά, τι έχει υπογραφεί στο συμβόλαιο, υπάρχει ρήτρα για την αποχώρηση των παικτών. Όλα τα ξέρει ο Γιώργος. Θα μας τα πει και η Μαριάννα μετά. Για να τον ακούσουμε. Βέβαια. Για πάμε να το δούμε. Λοιπόν, Survivor, Ηλίας Μπόγδανος, λένε ότι αυτή την ώρα που μιλάμε δεν είναι ο Ηλίας Μπόγδανος εκεί. Γιώργο. Ποιο είναι, και αυτό ποιο είναι που είδα εγώ. Αυτό είναι ο Παναγιώτη. Ναι, ρε παιδί μου, περιμένετε να σα πω κάτι. Δεν έχουν όλοι οι παίκτε στα συμβόλαιά του, γιατί ξέρουμε ότι όλοι οι παίκτε κάνουν συμβόλαιο, δεν έχουν κάποια ρήτρα, κάποιο κάτι στα συμβόλαιά του σε περίπτωση οικειοθελού αποχώρηση. Δεν το ξέρω αυτό και απορώ πώ το ξέρουν αυτό άλλοι. Δηλαδή, πώ. Δεν ξέρω, δεν έχω δει συμβόλαιο. Και μάλιστα είπανε ότι είναι στα χέρια του παραγωγού το αν θα κάνει χρήση τη ρήτρα. Τι λες, ρε Παναγή, τώρα. Αυτό που ακούω, σας λέω. Δεν ξέρω, ρε φίλε, αν ισχύει κάτι τέτοιο. Πάντως και του Μπόγδανο, παιδιά, μπουρδα είναι, έτσι. Δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Δεν ισχύει. Καλά, προφανώς. Τώρα και επίσης, μπουρδα είναι και όλο αυτό με τις ρήτρες. Δεν είναι δυνατόν τώρα εγώ να μην θέλω να παραμείνω σε ένα παιχνίδι και με το ζόρι να με κρατάει ένα συμβόλαιο. Γίνεται. Άμα είναι έτσι όμως και σηκωθούν και φύγουν όλοι από το παιχνίδι. Μα δεν είναι ηθοποιοί. Είναι παίκτες. Μάλιστα, Γιώργο. Και επίσης δεν είναι δηλαδή, ψέμα αυτό Ηλίας, που ζουν. Όχι, αυτό, η πείνα που βιώνουν, ναι, οι κακουχίες που βιώνουν. Ζόρια, και πολλοί παίκτες έχουν φτάσει σε φάση ότι δεν την παλεύω άλλο. Φυσικά. Αλλά ο Ηλίας ποτέ. Είναι η πρώτη φορά που οι γυναίκες θα μπορούν να ψηφιστούν τώρα πια. Της μπλε ομάδας, ναι, μπορούν να ψηφιστούν. Της κόκκινης όχι ακόμη. Γιατί όχι ακόμη, γιατί. Γιατί όταν υπάρχει μεγάλη αναλογία, διαφορά αναλογία σε άντρες και γυναίκες, ενεργοποιεί το κανόνας όταν περάσουν κάποια άτομα της ομάδας. Δηλαδή τώρα που είναι τρεις άντρες και δύο γυναίκες, τώρα μπορούν πλέον να ψηφιστούν. Όταν ήταν πέντε άντρες και δύο γυναίκες, είχαν. Και κάτι τελευταίο, συγγνώμη, Παναγή, γιατί να ρωτήσω. Έλα. Τα αθλήματα τα ατομικά θα είναι εξίσου ίδια στο να μπορέσει μια γυναίκα να καταφέρει, γιατί όταν θα γίνουν ατομικά θα παίζουν όλοι στα ίδια πίστες. Ναι. Θα είναι το θα ίδιο. Έχει... Θα είναι αντίστοιχα. Θα είναι αντίστοιχα για να μπορούν να διεκδικήσουν με τον ίδιο τρόπο και οι άντρες και οι γυναίκες στην νίκη. Πόσο τις 100 πιστεύετε και κλείνουμε πιθανότητα δεν να κερδίσει. Πόσο τις 100 πιστεύεις ότι θα είναι άντρες και πόσο τις 100 πιστεύεις ότι θα είναι γυναίκα. Εγώ δεν μπορώ να δώσω προγνωστικά καθόλου, γιατί έχω καταλάβει ότι πολλοί παίκτες. Επειδή με περιμένουν το ατομικό πώς και πώς, αρχίζουν και φυλάγονται λιγάκι. Δηλαδή, σαν να κρατάνε δυνάμεις, σαν να τους βλέπεις με τα ματσαρίσματα, είναι πολύ πιο προσεκτικοί. Πάμε στο κομμάτι της ρήτρας και θα ήθελα να μου πεις, Μαριάννη μου, τι ακριβώς συμβαίνει, ισχύει αυτό που έχει υποθεί, ότι δηλαδή σε περίπτωση που φύγεται, χάνετε κάποια θύματα. Νικιοθελή αποχώρησε. Ναι. Τώρα αυτά δεν ξέρω κατά πόσο. Κάνε να τα πει, αν μπορώ να μιλήσω ή να αποκαλύψω, γιατί είναι πράγματα που έχουμε υπογράψει στο συμβόλαιο στη ρήτρα και δεν ξέρω αν. Δεν αποκαλύπτει τη θέση με δύο επιλογέ. Ναι, ναι, όχι. Δεν σου λέμε που μένει ο Ατζού. Δεν πρόκειται να αποκαλύψουν θέμα. Μας αγαπάνε στον Σκάι. Προφανώς πιστεύω οπουδήποτε κι αν είσαι και έχεις ένα συμβόλαιο και έχεις υπογράψει μία ρήτρα. Και δεν πρέπει να φύγεις παρά μόνο όταν σε απορροφήσει το παιχνίδι, δηλαδή με την κανονική την αποχώρηση την που θα φύγει ο κόσμος. Προφανώς και υπάρχουν κάποια φάουλ. Βέβαια, Γιώργος... εκτός εάν έτσι το εγκρίνει η γιατρός. Ναι. Ωραία, άρα καταλαβαίνουμε πως υπάρχει. Και αυτό σημαίνει σε όλα τα συμβόλαια. Εντάξει, κατανοητό. Και δεν μ' άρεσε που είπε ο Γιώργος, απορώ, εγώ δεν το ξέρω, απορώ που το ξέρουν. Βρε Γιώργο μου. Ρε Γιώργο μου, ναι, δεν, ξέρει δεν είναι δυνατόν συμβόλαιο. Να μην υπάρχουν ρήτρες σε ένα παιχνίδι που αν αποχωρήσουν όλοι μαζί τελειώνει το παιχνίδι. Λάκα μου κάνεις τώρα. Ειδικά όταν παίζονται τέτοια ποσά και για τους παίκτες και τα διαφημιστικά δηλαδή. Τον εκατομμύρια, δεν μιλάμε για τώρα. Δεν και επίσης να πούμε ότι ο Γιώργος διέψευσε κατηγορηματικά ότι υπήρχε θέμα με τον Ηλία. Ναι. Άλλοι λέει έχουν πει ότι δεν αντέχουν, ο Ηλίας λέει είναι ο μόνος. Μάλιστα.